αλλά και τη βελτιωτικές τροποποιητικές προτάσεις οι οποίες βγήκαν από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Αυτά που ψηφίστηκε χθες από την Ελληνική Βουλή λύνει ουσιαστικά προβλήματα στον τομέα καθαριότητας για τους εργαζόμενους και στους Δήμους. Πρώτον, πάμε σε μόνιμο προσωπικό το οποίο είχε παγώσει από το 2012 και αυτή η κυβέρνηση πριν από 14 μήνες ψήφισε άρθρο, νόμο, αυτό που λέμε το παράλληλο, όπου δίνει τη δυνατότητα να προσλαμβάνονται στον τομέα καθαριότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση ΙΕ και ΔΕΕ. Συγχρόνως, η τροπολογία που ψηφίστηκε χθες δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να κάνουν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες μετά το τέλος του διαγωνισμού με ίδια μέσα. Δηλαδή βάζει ένα φραγμό στα ιδιωτικά συμφέροντα και στους εργολάβους οι οποίοι θέλουν να μπουν στο θέμα της καθαριότητας τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγχρόνως, με την τροπολογία που ψηφίστηκε, οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι οι οποίοι υπηρετούσαν αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι εχθές στην τοπική αυτοδιοίκηση και κάνανε στον τομέα της καθαριότητας την αποκομιδή, εξακολουθούν με νέες συμβάσεις και βέβαια μέχρι να γίνουν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, δηλαδή να βγουν οι προσωρινοί πίνακες, να είναι και να εργάζονται σε αυτόν τον τομέα και να έχουν τις αμοιβές οι οποίες είχαν. Και Πουλάκη, βέβαια και τέταρτον, δίνεται η δυνατότητα να πάρουν μέρος με μόρια, με μοριοδότηση για τις υπηρεσίες τους και για την εμπειρία τους στον διαγωνισμό για το μόνιμο προσωπικό. Μάλιστα, κύριε Έχω Πουλάκη. Τη γνώμη λοιπόν ότι όλο το πακέτο το οποίο ψηφίστηκε που κατέθεσε η κυβέρνηση λύνει χρόνια προβλήματα και των εργαζομένων στην καθαριότητα αλλά και απεμπλέκει το πρόβλημα από την αποκομιδή των σκουπιδιών. Κύριε Πουλάκη, αυτό που δεν λύνει όμως το πρόβλημα και που λένε οι συνδικαλιστές είναι τον αριθμό των εργαζομένων, τις θέσεις εργασίας. Δεν εξασφαλίζονται όλες οι θέσεις εργασίας. Οι άνθρωποι λένε ότι υπάρχουν 10.000 συμβασιούχοι αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση μιλάει μόνο για 2.500 και πετάει και τον μπαλάκι στους Δήμους. Αυτό σας κατηγορούν οι συνδικαλιστές. Ότι δεν έχουμε μιλήσει, αυτό το, έχουμε μιλήσει το, με το την πρόβλημα. Ηγεσία. Και βεβαίως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά λοιπόν. Και εσείς ότι οι θέσεις εργασίας είναι το ζητούμενο για κάθε συνδικαλιστή και είναι και το ζητούμενο, αν θέλετε, της κοινωνίας να εξασφαλίσουμε θέσεις εργασίας. Κρατάμε λοιπόν αυτά που σας είπα προηγουμένως για μόνιμο προσωπικό μετά την διαδικασία του διαγωνισμού μέσω του ΑΣΕΠ. Κάτι το οποίο δεν γινότανε τα τελευταία 5 χρόνια. Όμως σε αυτό το ερώτημα και σε αυτό το οποίο λένε οι συνδικαλιστές της ΠΟΕ ΟΤΑ με τους οποίους είμαστε σε ένα συνεχή διάλογο και έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές, έχουμε εξηγήσει και έχουμε πει ότι οι θέσεις αυτή τη στιγμή των συμβασιούχων με τα στοιχεία που έχει το Υπουργείο Εσωτερικών είναι γύρω στις 6.200 περίπου. Από εκεί και πέρα, οι 2.500 που έχει υπογράψει ο Υπουργός, ο κύριος Κουρλέτης, για να πάνε στον διαγωνισμό και υπογραφήκανε πριν από 15 μέρες περίπου, είναι ο αριθμός που οι ίδιοι οι Δήμοι στείλανε ως αιτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών, κάτι που τους είχαμε καλέσει από το Φλεβάρι του 2017. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι τα νούμερα τα οποία στείλανε μπορεί να είναι μικρότερα, διότι τα στείλανε κάτω σε ένα άλλο περιβάλλον, εμείς είπαμε στην ΚΕΔΕ ότι στείλτε μας, και το λέει και η ρύθμιση, μέσα σε ένα μήνα τους νέους οργανισμούς που θέλετε να φτιάξετε, ειδικά στον τομέα της καθαριότητας, πέστε μας τα στοιχεία και το πόσους θέλετε για οργανικές θέσεις για την αποκομιδή
στην καθαριότητα. Και εμείς αυτό εδώ πέρα το νέο νούμερο είναι που θα προκηρύξουμε. Κύριε Μπουλάκη, να ρωτήσω κάτι. Που θα στείλουμε τα στοιχεία για το διαγωνισμό της ΑΣΕΠ. Να ρωτήσω κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε. Παίρνουμε λοιπόν ένα Δήμο. Ο Δήμος σας έχει στείλει μικρότερο αριθμό. Είναι προφανές από αυτό που μας λέτε. Αν εσείς έχετε 6,5, οι εργαζόμενοι είναι 10,5. Οι Δήμοι σας έχουν στείλει 6. Εσείς λέτε 6,5 και οι Δήμοι είναι 2,5. Έχουμε μια τεράστια απόσταση. Δεν είναι μικρό το νούμερο. Ρωτάω λοιπόν. Απάντησα ότι ζητάμε αναμόρφωση των οργανισμών μέσα σε ένα μήνα από όλους τους Δήμους για να μας στείλουν τα νέα στοιχεία. Κατηγορήστε λοιπόν ότι πετάτε τον μπαλάκι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Με ποια έννοια? Ένας Δήμος λοιπόν λέει, εγώ χρειάζομαι 100. Βλέπει ότι δεν του φτάνουν αργότερα. Σε εσάς το στέλνει και εσείς φροντίζετε για τους 100 αυτούς ανθρώπους. Ο Δήμος στη συνέχεια συνεχίζει και λέει δεν μου φτάνουν, δεν γίνεται, δεν μαζεύουν τα σκουπίδια. Πάω σε ιδιώτη. Πάω και κουβεντιάζω με ιδιώτες. Έχει αυτό το δικαίωμα? Δεν του παρέχει ο νόμος αυτό το δικαίωμα? Δεν αφήνεται δηλαδή. Εγώ αυτό... λέω το εξής. Είπατε ένα παράδειγμα. Ναι. Όπου από μόνο σας είπατε ότι μας στέλνει ο Δήμος. Σωστά. Ένα Λίμους. Αριθμό βάση του οργανισμού του για το πόσους έχει ανάγκη για να κάνει την αποκομιδή και συγχρόνως μου λέτε ότι ο ίδιος την άλλη μέρα απολύτως, θα πει ότι αυτό το νούμερο που σας έστειλα δεν μου φτάνει και πρέπει να πάω σε ιδιώτες. Μα δεν το βλέπετε στις δηλώσεις ήδη δημάρχων που λένε συνεργασία, όχι μόνο δημάρχων και πολιτικών φορέων, που λένε ότι ξέρετε οι εναλλακτικές λύσεις που πρέπει να βρεθούν για να αποτελεσματικά τα πράγματα είναι να συνέργειες με το δημόσιο ιδιωτικό κλπ. Γιατί σας εκπλήσει αυτό το πράγμα? Βεβαίως μπορεί. Βλέπω πάρα πολύ και ξέρω πάρα... Ακούστε να δείτε, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Βλέπουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, φάνηκε και χθες από τη συζήτηση στη Βουλή, ότι υπάρχουν κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι ευνοούν το να μπουν ιδιωτικά συμφέροντα και εργολάβοι, με τις συνθήκες ζούγκλες και με τους μισθούς οι οποίοι θα είναι... τρισχυρότεροι για να εκμεταλλεύονται τους εργαζόμενους. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ίσως να υπάρχουν και δήμαρχοι οι οποίοι να έχουν αυτή την διάθεση. Όμως η κυβέρνηση νομοθέτησε με έναν τέτοιο τρόπο, δείχνοντας και την πολιτική της άποψη, ότι εμείς είμαστε αντίθετοι στο να μπουν τα εργολάβοι. Με ποιο τρόπο το κάνετε? Και δίνουμε το νομοθετικό πλαίσιο, και δίνουμε το νομοθετικό πλαίσιο για να μην μπορεί να κάνει αυτό τον δρόμο να ανακαλύψει ο Δήμαρχος. Διότι όταν λέμε ότι μετά τον αριθμό που θα δηλώσει και μετά το διαγωνισμό οι ανταποδοτικές αυτές υπηρεσίες καθαριότητας πρέπει να γίνονται με τα ίδια μέσα, δείχνουμε τον προσανατολισμό τον πολιτικό και της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης που δηλαδή πρέπει που θα να θα το απαγορεύει. Θα του απαγορεύει να απευθυνθεί στον ιδιώτη. Διότι εσείς, να πάρουμε ως υπόθεση εργασίας τον καλό προαίρετο, να πάρουμε όμως και αυτόν που θέλει εκ των προτέρων να τα ή δώσει. Πιστεύει ότι αυτή είναι η λύση. Ή πιστεύει, δεν λέω ότι είναι κακό προαίρετος. Θεωρεί λοιπόν ότι πρέπει να δοθεί στους ιδιώτες η καθαριότητα. Άρα λοιπόν αυτός εκ των πραγμάτων θα σας στείλει έναν αριθμό μικρότερο ότι έχει ανάγκη για να πάει προς εκείνη την κατεύθυνση που έχει στο μυαλό του. Που έχει ως πώς λύση. Το σταματάτε πώς αυτό? Εσείς δηλαδή με αυτό που βάλατε στο νομοσχέδιο, ότι με ίδια μέσα είναι απαγορευτικό σε ένα δήμαρχο να πάει να απευθυνθεί στον ιδιώτη και να φέρει ιδιώτη. Πρέπει να ξέρουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μια συνταγματική αυτοτέλεια την οποία δεν πρέπει να την υπερβούμε. Και πρέπει συγχρόνως να δούμε ότι υπάρχουν και πολιτικές οι οποίες κρίνονται. Η κυβέρνηση λοιπόν κρίνεται για την νομοθέτησή της και για το πολιτικό στίγμα το οποίο δίνει. Εμείς φτιάξαμε πρώτον διαγωνισμό για μόνιμο προσωπικό με όλο τον αριθμό των οποίων μέσα από τους οργανισμούς θα μας καταθέσουν και βέβαια αυτή είναι μία πρόταση και μία συζήτηση την οποία την έχουμε καταθέσει και έχει δείξει την πολιτική τη συμφωνία γενικά η ΚΕΔΕ.
Αν μέσα σε αυτή την πολιτική συμφωνία και σε αυτό τον οδικό χάρτη και στον προσανατολισμό ψάξει οποιοδήποτε δήμαρχος να βρει οποιαδήποτε διαδικασία, είτε κρύβοντας τις ανάγκες του Δήμου του, για να μπορέσει να οδηγηθεί στα ιδιωτικά, στους εργολάβους, νομίζω ότι όλοι κρινόμαστε. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως, γεγονός, κύριε Πουλάκη, είναι το εξής. Εάν είναι 10.000 αυτή τη στιγμή οι συμβασιούχοι και προσληφθούν μόνο 2.500, 7.500 μένουν χωρίς δουλειά. Γιατί δεν δέχεστε το νούμερο, σας παρακαλώ. Σας είπα ότι 4,5. Το νούμερο το οποίο έχει ως στοιχεία 4,5. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι 6.150. Και αυτό το νούμερο το έχουμε 2,5. Πει και στους συνδικαλιστές από το 2,5 και στην ΚΕΔΕ και δεν έχει αμφισβητηθεί. 4.000 άνθρωποι. Σας είπα ότι 2.500 έχουμε ήδη υπογράψει, ναι. Γιατί αυτά ήταν τα αιτήματα που στείλανε οι Δήμοι. Δεν μειώσαμε τον αριθμό, δεν μας στείλανε 4.000 και ο Υπουργός υπέγραψε 2.500. Μα λέτε ότι ξέρετε ότι είναι 4.000 επιλεκτική σωστά. Διαγραφή. Αυτό θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Κάντε μου τη χάρη. Παρόλο ναι. που υπόγραψε ο υπουργός τις 2.500 όλο τα αιτήματα που στείλανε οι δήμαρχοι, ναι. εμείς στη ρύθμιση τους λέμε ότι υπάρχει ένα χρονικό διάστημα ενός μηνός. Κάντε τις αναγκαίες αναμορφώσεις των οργανισμών, φτιάχτε την καθαριότητα λέγοντας το πόσους εργαζόμενους θέλετε για να λειτουργήσει ορθά. Στείλτε μας τα αιτήματα χωρίς ταβάνι και προχωράμε στον διαγωνισμό. Μάλιστα. Κυρία Πουλάκη, να ρωτήσω κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό στον κόσμο. Ο Δήμαρχος πληρώνει από την τσέπη του, ενώ από τα δικά του έσοδα, αυτή Όχι, τη διαδικασία. Εμείς πληρώνουμε. Οι δημότες πληρώνουμε αυτό, από τα ανταποδοτικά. Οι δημότες λοιπόν στα δημοτικά τέλη, αυτό το ποσό που μαζεύει ο Δήμαρχος, πληρώνει τους ανθρώπους για να μαζεύουν τα σκουπίδια. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν, εάν δεν έχει έσοδα, θα έχει περιορισμένες δυνατότητες να διατηρήσει αριθμό. Δηλαδή, παίρνουν υπόψη τους και αυτό. Ότι πρέπει εγώ να πάω στους δημότες μου και να τους πω ότι μου δίνονται παραπάνω λεφτά, δηλαδή ένα νέο χαράτσι για τον κόσμο, για να μπορέσω να ανταπεξέλθω και να πάρω περισσότερους ανθρώπους. Γιατί το λέτε αυτά, αυτοί οι συμβασιούχοι. Μα γιατί το λέτε αυτό, οι συμβασιούχοι οι οποίοι δουλεύανε τώρα δεν πληρωνόντουσαν. Οι ιδιωτικές εταιρείες, όσοι φαντάζονται ότι θέλουν να βάλουν απολύτως. Μέσα, δεν θα πληρώνονται. Άρα λοιπόν, ναι. από τα ανταποδοτικά τέλη, πρέπει να κάνει μία τέτοια χρηστή διαχείριση και υπάρχει όλη η νομοθεσία για να μπορέσει και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην καθαριότητα για τους δημότες και για τη δημόσια υγεία, διότι η καθαριότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι ο πυρήνας των αρμοδιοτήτων έχετε δίκιο, αλλά αυτή η φτώχεια σε εισαγωγικά πόρων στη συγκεκριμένη φάση που περνάει η χώρα και ο πολίτης, ο δημότης, είναι που μπορεί να λέει ο Δήμαρχος ότι ακούστε να δείτε, μέχρι τόσους μπορώ να πάρω και να το παλέψω με αυτούς τους ανθρώπους. Αλλιώς πρέπει να ξαναβιζώσω ακόμα περισσότερο. Ή πια βλέπω ότι δεν βγαίνει. Το θέμα είναι με μόνιμο προσωπικό ή να πάει σε ιδιωτικές εταιρείες. Εμείς λέμε σωστά. Λοιπόν ότι του Βεβαίως δίνουμε εγκεντρικό. Το θεσμικό πλαίσιο για μόνιμο προσωπικό. Μάλιστα. Έχετε την εκτίμηση... Αίτημα των εργαζομένων... Ναι. Πάγιο αίτημα των εργαζομένων το οποίο λύνεται από αυτή την κυβέρνηση και που είχαν απαγορευτεί οι προσλήψεις από το 2012. Έχετε δίκιο σε όλους τους χώρους δουλειάς. Πάγιο αίτημα, έχετε δίκιο. Πείστε μου όμως κάτι. Έχετε κάποιες εικόνες τώρα, θα προχωρήσετε τις συνομιλίες, νέες συναντήσεις. Τι ακριβώς βλέπετε ότι γίνεται μπροστά μας? Γιατί σε στελέχη που κουβεντιάζαμε έτσι και μέλη της κυβέρνησης εξέφρασαν μια αισιοδοξία ότι μάλλον μέχρι την Πέμπτη τα πράγματα θα ομαλοποιηθούν. Έχετε κάποιες ενδείξεις γι' αυτό? Το ελπίζω και εγώ, διότι η απόφαση η οποία πήρανε χθες, η ομόφωνη απόφαση για συνέχιση της απεργίας μέχρι την Πέμπτη, θα ήθελα να πω είτε αν θέλετε από λάθος πολιτική εκτίμηση, είτε γιατί κάποιοι θα θέλανε να δημιουργήσουν, νομίζουν ότι δημιουργούν προβλήματα αντιπολιτευτικά στην κυβέρνηση, ανοίγοντας έτσι την κερκόπορτα για τα ιδιωτικά συμφέροντα, θέλουμε να πούμε ότι έχει λυθεί το
όλο το πακέτο των ετοιμάτων τα οποία είχε υπό ΕΟΤΑ και η ΚΕΔΕ μετά την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου. Κύριε Πουλάκη, πάντως οι συνδικαλιστές... Κρατάω λοιπόν την αισιοδοξία μου. Η κυβέρνηση νομοθέτησε. Η κυβέρνηση έλυσε προβλήματα. Αυτή τη στιγμή κρίνονται και οι εργαζόμενοι με τις αποφάσεις τους. Πάντως λένε οι συνδικαλιστές, κύριε Πουλάκη, ότι αν η κυβέρνηση ήθελε να τα βάλει με αυτό που λέμε συμμορία των σκουπιδιών, διότι υπάρχει αυτή, τότε θα λειτουργούσαν, όπως λένε, 25 άρθρα τα οποία δεν τα λειτουργείτε ούτε εσείς, και λένε από το 215 ως το 240 του 3852 του 10 του νόμου. Ο περίφημος νόμος Καλλικράτη. Λένε λοιπόν ότι και εσείς ως κυβέρνηση δεν 25 ολόκληρα άρθρα δεν τα χρησιμοποιείτε, γιατί και εσείς δεν θέλετε να βάλετε βαθιά το μαχαίρι σε αυτό που λέγεται συμμορία των σκουπιδιών. Είναι κατηγορίες συνδικαλιστών απέναντι στην κυβέρνηση. Είμαστε 2,5 χρόνια κυβέρνηση και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι εργαζόμενοι αλλά και η ελληνική κοινωνία το ότι αυτή η κυβέρνηση με την πολιτική της προσπαθεί να λύσει προβλήματα, δεν είναι με συμφέροντα, και αυτή τη λύση των προβλημάτων είναι μαζί με τους εργαζόμενους. Και να σκεφτούν οι εργαζόμενοι τα θέματα τα οποία αντιμετώπισε και έλυσε η κυβέρνηση στο δικό τους θέμα μετά την απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου. Μία απόφαση η οποία έδειξε την, αν θέλετε, δημιούργησε προβλήματα, για να μην πω κάτι παραπάνω, και όμως η κυβέρνηση είχε τα πολιτικά αντανακλαστικά και μέσα από ένα διάλογο συνεχή και με τους εργαζόμενους και με την ΚΕΔΕ νομοθέτησε, και αυτή τη στιγμή είμαστε στο σωστό δρόμο. Μάλιστα. Να ξέρουν οι εργαζόμενοι ότι θα πρέπει και αυτοί να αντιμετωπίσουν με την δική τους, από τη δική τους συνεισφορά, ότι δεν πρέπει να γίνουν, αν θέλετε, η γέφυρα για να περάσουν άλλα συμφέροντα μέσα σε αυτή την ιστορία. Μία τελευταία ερώτηση, να ανέβουμε σε πολιτικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο η κυρίαρχη έτσι κριτική που ασκείται στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι εκφράζει συγκεκριμένα συμφέροντα και οδήγησε την συνδικαλιστική της παράταξη σε συγκεκριμένη θέση. Ότι βγαίνει με άλλα λόγια προς τα έξω, να σταματήσει η απεργία, να μην, το κοινό όφελος του κόσμου, αλλά ότι το συνδικαλιστικό της όργανο, η παράταξη που πρόσκειται στην Νέα Δημοκρατία, είχε διαφορετική τακτική. Εγώ άκουσα, όπως ακούσατε κι εσείς και όπως άκουσαν οι περισσότεροι, την συζήτηση που έγινε χθες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ακούσαμε και τον κύριο Βορύδη και όλους τους ομιλητές από τη Νέα Δημοκρατία, τον τρόπο με τον οποίο είχαν αντιρρήσεις για αυτή την νομοθετική ρύθμιση, όπου η ουσιαστική τους επιχειρηματολογία ήταν ότι εμποδίζονται οι ιδιώτες. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο και από όλες τις δηλώσεις τις οποίες έχουν κάνει κατά καιρούς τα ηγετικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που ευνοούν το να μπουν εργολάβοι μέσα στην καθαριότητα, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Είμαστε λοιπόν ιδεολογικά και πολιτικά αντίθετοι σε αυτή την ιστορία. Και επειδή είναι και οι εργαζόμενοι αντίθετοι, νομίζω ότι πάμε μαζί για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε. Με αυτή την έννοια θεωρώ το ότι πρέπει άμεσα να πάρουν και το μήνυμα της κοινωνίας και την ρύθμιση την οποία ψήφισε το Ελληνικό Κοινοβούλιο, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αποκομιδή σε δύσκολες περιόδους από την Παρασκευή και μετά. Εάν συνεχιστεί, έχετε άλλες λύσεις? Τι λύσεις έχετε εάν συνεχιστεί η απεργιακή κινητοποίηση? Έχουμε αντικειμενικό πρόβλημα υγείας κλπ. Με καύσωνα, έχετε κάποιες σκέψεις άλλες? Τι μπορεί να γίνει? Κοιτάξτε να δείτε, θα ήθελα σε αυτή την ερώτηση να μην απαντήσω. Την Παρασκευή νομίζω ότι θα είναι τα πράγματα διαφορετικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.